Είναι ότι ο τόπος, κάθε τόπος πρέπει... Είναι λοιπόν αλήθεια ότι ο κάθε τόπος πρέπει να τιμάει τους ανθρώπους, τους σημαντικούς ανθρώπους του και τους ανθρώπους τους δημιουργούς του τόπου. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες βραδιές και είναι σημαντικός ο ρόλος της βιβλιοθήκης να μπορεί να διατηρεί τη μνήμη, στη μνήμη των πολιτών αυτού του τόπου, των ανθρώπων αυτού του τόπου, τους ανθρώπους τους δημιουργούς της. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η βραδιά και γιατί η βιβλιοθήκη οργανώνει τέτοιες ωραίες συγκινητικές στιγμές, τέτοιες ωραίες συγκινητικές και δημιουργικές στιγμές, πνευματικές στιγμές τέχνης των ανθρώπων της πόλης και είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ, είναι μαζί μας για να μπορέσουν να μοιραστούν μαζί μας και να μοιραστούν εμείς μαζί τους το έργο τους. Αυτό πραγματικά είναι πάνω απ' όλα η αγάπη του με την πόλη. Σκάτος και σεναριοφάγος, διότι φροντίζουν και οι καθηγητές να με προμηθεύουν με πολλά σενάρια. Πριν από λίγο καιρό, ήταν η μέρα ο φίλος στο γραφείο και μου ανακοινώνει, χωρίς να μου αφήσει και ιδιαίτερα περιθώρια άρνησης, ότι ξέρεις, έγινε μια εκδήλωση προς τιμή μου και θα ήθελα να συμμετέχεις. Είναι προφανές ότι το έκανα αυτό, γιατί περίμενα ότι θα μιλήσω με τα καλύτερα λόγια εκείνο. Και βέβαια αυτό ήταν ο σκοπός του, έτσι είστε, άλλωστε. Ο ποιητής Φίλιππος Δράσης. Βλέποντας για πρώτη φορά το πρόσωπο του Φίλιππα, αισθάνεσαι πως αντικρίζεις ένα ανοιχτό δωμάτιο να σε υποδέχεται. Η ευγένεια και η πραότητα συναγωνίζονται την ψυχική του γενναιοδορία. Αυτά όλα ισχύουν. Όμως εκείνο που διακρίνεις αργότερα είναι το πίσω κλειστό δωμάτιο της ψυχής του. Μια ψυχή ανήσυχη, ερευνητική, ειλικρινής, διορατική, η οποία εστιάζει στον άνθρωπο που παλεύει με τον πόνο, τον έρωτα, την απώλεια, τη διάψευση, την ενοχή, το πάθος, το χώρο που κινείται και ανασένει. Οι εικόνες που προσλαμβάνει ο ψυχισμός του είναι το υπόστρωμα της ερωτικής γραφής που εγχαράσσεται στα τραγούδια του, που για μένα τουλάχιστον είναι ατόφια ποίηση. Η τέχνη είναι ο έρωτας των πραγμάτων της ζωής. Όσο πιο ερωτευμένος είσαι με αυτά, τόσο περισσότερο ακτινοβολούν. Αυτή η μελωδική ακτινοβολία της ποίησής του σε τυλίγει τη θερμότητα της έντασής της, αισθάνεσαι τη δραστική ατμόσφαιρά της, τον μυθιστικό εναγκαλισμό της, υποβάλλεσαι σε συνεχή μετατόπιση ανάμεσα στον έρωτα των ανθρώπων και στην αγάπη για τη μητρική πόλη. Εγώ τι να πω τώρα. Είπα λοιπόν σήμερα να αφήσω τον προφορικό μου λόγο να βγει μπροστά. Μα έλα από ο γραπτός μου λόγος επενέβη, θυμίζοντάς μου το προτέρημα της σιγουριάς του, ότι στον προφορικό τα σαρδά παραμονεύουν, γιατί εν πάση περιπτώσει στο γραπτό λόγο οφείλω τη σημερινή μου παρουσία εδώ. Τα δύο λόγια λοιπόν που έχω να σας πω θα σας τα διαβάσω από το κειμενάκι που έχω γράψει. Μην ανησυχείτε, δεν είναι μεγάλο. Ήμουν κάποτε πριν πάρα πολλά χρόνια και εγώ ένα παιδί. Τις νύχτες μετρούσα τα αστέρια και ανακάλυπτα την ποίηση. Τις μέρες μισούσα τη χημεία. Έτσι λογικά κάποτε άρχισα να σκαρώνω στη κάγκια. Γνωρίζοντας αυτό ένας καλός μου φίλος, σκέφτηκε να γράψει ένα τραγούδι για τους αγώνες τραγουδιού της Κέρκυρας του 1982, που διοργάνωνα ο Δήμος Κερκυραίων με τον Μάνο Χατζηδάκη. Κάθισε λοιπόν και έγραψα ένα ερωτικό στίχο με θέμα τη Θεσσαλονίκη. Το ονόμασα Σαν Αδικό Θεσσαλονίκη. Το στείλαμε μελοποιημένο στο φεστιβάλ, όμως εκείνη η χρονιά το φεστιβάλ ματαιώθηκε. Ο Χατζηδάκης όμως είχε διαβάσει το στίχο και όταν μετά από κάποιους μήνες το συνάντησα σε μια συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, μου έδωσε το χέρι του και μου είπε ότι αυτό που έγραψες είναι σαν να έγραψες τα πάντα.
Μπράβο σου και συνέχισε να γράψει. Με τέτοια λόγια και τέτοια προτροπή από ένα μύθο της ελληνικής μουσικής, τι άλλο να έκανα, συνέχισα να γράφω. Η εκδήλωση λοιπόν σημερινή έχει τον τίτλο «Αναζητώ Θεσσαλονίκη». Λοιπόν, να σας μιλήσω λίγο γι' αυτό ιδιαίτερα το τραγούδι. Το «Αναζητώ Θεσσαλονίκη» επί 10 χρόνια έφαγε πολύ πόρτα. Κανένας παραγωγός, καμιά εταιρεία δεν το δεχότανε, γιατί όλοι το χαρακτήριζαν μεγάλο αντιεμπορικό ποίημα που δεν γίνεται τραγούδι. Αυτή όμως η θεωρία ανατράπηκε όταν έφτασε στα χέρια του Μάριου Τόκα, ο οποίος απέρριψε όλους τους ενδιασμούς και έγραψε αυτό το υπέροχο αντρίκιο ζεμπέκικο που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τον κόσμο. Αργότερα ο Μάριος μου έλεγε ότι το συγκίνησε ιδιαίτερα ένα σημείο του στίχου που λέει «Βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει» και του θύμισε την πατρίδα του την Κύπρο. Αποφασίσαμε λοιπόν αυτό το ζεμπέκικο να το δώσουμε στον Δημήτρη Μητροπάνου και καλά κάναμε. Το τραγούδι χρειαζόταν την εξαιρετική αρσενική ερμηνεία του. Με τον Δημήτρη συνεργαστήκαμε σε τρεις δίσκους. Δύο δίσκους του Τόκα και ένα με μουσική Γιάννη Σπανού. Δυστυχώς και ο Μάριος και ο Δημήτρης μας άφησαν γρήγορα. Από το 1982 μέχρι σήμερα έχω συμμετάσχει σε περισσότερους από 40 δίσκους με περίπου 150 τραγούδια, αρκετά από τα οποία έχουν καταφέρει να γίνουν γνωστά και αγαπητά από τον κόσμο, όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς που θα τα ακούσετε σε λίγο. Βέβαια, όλοι ξέρουμε ότι καμιά καριέρα δεν συναντά στην πορεία της μόνο χαρές. Είχα κι εγώ τις απογοητεύσεις μου από ανθρώπους του χώρου. Αυτό όμως θα καλύπτει η χαρά της δημιουργίας. Έτσι παραμένω στην περιπέτεια του στίχου, γιατί εξακολουθεί να μετέχει. Άλλωστε δεν είναι άσχημη γεύση που μου αφήνει ο μέχρι τώρα απολογισμός. Ξεκίνησα με σαλονικιούς συνθέτες όπως ο Νίκος Κατσίκας, ο Άγγιος Ροντάκης, ο Μανώλης Χριστομίδης, ο Θωμάς ο Πάκουλης. Η διαδρομή με έφερε σε συνεργασίες με τους μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού,